centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Καρταγλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Σας ξυπνήσαμε Κυριακή, αλλά είμαστε εκτάκτως. Από τις 8 είστε, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί έχετε δώσει, το, νομίζω, σε ένα email του επιμελητηρίου, το castcham@papakiotenet.gr. Μπορούν να στέλνουν τα email οι ανοιχτές επιχειρήσεις που έχουν πτώση τζίρου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε το ξέρουν το mail, ούτε το ίντερνετ κτλ. Ζητούν αν μπορούν να, μπορείτε να ανοίξετε για σήμερα εκτάκτως το επιμελητηρίο, να μπορούν να έρθουν να συμπληρώσουν από κοντά αυτό το υπόμνημα. Ακούστε. Καταρχήν θα ήθελα να πω σε όλους ότι και εγώ και νομίζω όλοι μας, έτσι, μένουμε στο σπίτι. Ναι. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ίσως για κάποιους να είναι δύσκολο και το καταλαβαίνω, και για τα μικρά τα παιδιά, ίσως και για κάποιους υπερήλικες οι οποίοι έχουν συνηθίσει, ναι, να είναι αλλιώς στα καφενεία. Ναι, ναι. Όμως πρέπει όλοι αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Άρα, μένουμε σπίτι και γι' αυτό δεν μπορείτε να πάτε επιμελητήριο. Πρώτο. Μένουμε σπίτι. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι ήταν αυτό το email και τα λοιπά, θα, ναι, τα πούμε όλα, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο επίγον του ζητήματος. Το πρώτο μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι αυτό, ναι. Μένουμε στο σπίτι λοιπόν, βρισκόμαστε στην αρχή ενός, ναι, παγόβουνου, ναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι γίνεται. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο ότι ο πρώτος νεκρός της Ιταλίας ήταν ακριβώς ένα μήνα πριν. Μάλιστα. Και σήμερα έχουν 400-500 τη μέρα. Βάλτε λίγο παραπάνω. Κάθε 2 λεπτά, λέει, στην Ιταλία πεθαίνει άνθρωπος. Πολλαπλασιάζονται τα θύματα πολύ. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή. Το πώς θα συμπεριφερθούμε θα εξαρτηθεί και το τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να μειώσουμε κατά πολύ τις μετακινήσεις μας όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Και τις επαφές μας φυσικά με άλλους ανθρώπους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες και οι επιχειρήσεις είναι και αυτές ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου, όπως είναι και οι εργαζόμενοι, ναι, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα και γενικότερα. Όλοι μαζί δηλαδή αυτή τη στιγμή, είτε είμαστε επιχειρηματίες, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είμαστε απλοί πολίτες, οτιδήποτε άλλο, βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα πρόβλημα το οποίο λέγεται αυτή η τεράστια επιδημία. Έτσι λοιπόν όλα τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται για να περάσουμε σιγά σιγά και στα θέματα της οικονομίας έχουν να κάνουν επί της ουσίας με τη διαχείριση αυτής της κρίσης, ναι, όχι της οικονομικής κρίσης, της υγειονομικής, ναι, κρίσης, ναι, 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 ναι. Είναι πάρα πολύ νωρίς κύριε Νατσούλη να συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα αποτελέσματα, τα οποία το καταλαβαίνετε όλοι ότι σε μια περιοχή, ναι, όπως της Καστοριάς, στην οποία ήδη είχαμε ξεκινήσει από το επιμελητήριο και έγγραφα προς την κυβέρνηση, ακόμα και για τον κορονοϊό. Το πρώτο έγγραφο που κάναμε εμείς για τον κορονοϊό ως επιμελητήριο ήταν στις 17 Ιανουαρίου. Αλήθεια? Ναι, ναι, δεν τα είχαμε δημοσιεύσει αυτά. Τα είχαμε στείλει κατ' επίγον, ας πούμε, προς την κυβέρνηση για να ληφθούν μέτρα στήριξης των εργαζομένων στην Καστοριά λόγω κορονοϊού. 17 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, και αυτά όμως ήταν για οικονομικά μέτρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται σε σχέση με τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό των Οικονομικών, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και από τον Υπουργό Εργασίας, από αυτή την τετράδα, το βλέπετε ότι είναι σχεδόν καθημερινά και αλλάζουν. Αλλάζουν εννοώ προς τη διεύρυνσή τους. Δηλαδή κάθε φορά που ανακοινώνονται μέτρα λένε ότι, ναι, επιφυλασσόμαστε ότι αυτά θα διευρυνθούν. Και μάλιστα και κάθε μέρα γίνονται ακόμα σκληρότερα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Έχει μια διαβάθμιση προς το σκληρότερο κάθε μέρα. Ναι, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την υγεία και όσον αφορά τα μέτρα περί της στήριξης της οικονομίας έχουν να κάνουν προς το καλύτερο. Διευρύνονται δηλαδή οι ομάδες τις οποίες θα ενισχυθούν. Έτσι. Προτού 5-6 μέρες ακούγαμε, ούτε 5-6, 3 και, μέρες. Και η λίστα διευρύνεται η περίφημη. Ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια συνεννόηση
Ναι, μεν δεν πηγαίνουμε στα γραφεία μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλη μέρα σχεδόν είμαστε στα τηλέφωνα και με τηλεδιασκέψεις κτλ. Και με συναδέλφους μου, πρόεδρους επιμελητηρίων, και με την Αθήνα, με τους γνωστούς μας στα Υπουργεία κτλ. Και η πίεση δική μας είναι να διευρύνουμε όσο μπορούμε την περίφημη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων. Έτσι. Και τώρα, όχι μόνο και τι πρέπει των να κάνουν εδώ οι άνθρωποι που είναι τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Τώρα, και είναι αυτονόητη η πτώση του τζίρου. Δηλαδή, τώρα τι να. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Να σας πείσω εγώ τώρα εδώ που έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά για το ραδιόφωνο την πτώση του τζίρου. Εγώ τι να σας πω τώρα. Να υπάρχει πιο αυταπόδεικτο πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κλάδος να μην πλήττεται. Είναι δυνατόν. Όχι, υπάρχουν κλάδοι που δεν πλήττονται. Αν έχει τίποτα μάσκες. Αν έχει κανένα εργοστάσιο τέτοιο. Αν έχει κανένα εργοστάσιο με αντισηπτικά κτλ. Μια χαρά καλά τι δουλειέ κάνει αυτή την ώρα. Εντάξει. Μιλάμε για κλάδους. Μιλάμε για κλάδους. Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι θα γίνει μέχρι απόψε το βράδυ, λοιπόν, κύριε Καρατακλήδη. Τίποτα. Εμείς θα συγκεντρώσουμε τα στοιχεία τα οποία. Πρέπει αυτό να γίνει οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ σήμερα. Όχι. Γιατί όχι, έτσι ακούστε. Έχει βγει προς τα έξω. Μέχρι σήμερα Κυριακή. Ακούστε. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Μόσχου. Του έτσι Θωμά. Ξεκίνησε αυτό. Έτσι ξεκίνησε. Με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Ο οποίος τον είπε, συγκεντρώστε τα στοιχεία. Ναι. Έτσι. Συγκεντρώστε τα στοιχεία. Ενημερώστε το επιμελητήριο. Ναι. Και το επιμελητήριο, ως ήθιστε, θα ενημερώσει μετά και την αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και κεντρικά. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο ο κ. Μόσχος, μου ενημέρωσε ακριβώς για αυτό και, ναι, και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή θα κάνω και εγώ ένα κάλεσμα, ναι, για κάποιους κλάδους κτλ. Του είπα βεβαίως, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε εμείς είτε συζητάμε προφορικά είτε το οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, το συγκεντρώνουμε και από εκεί και πέρα το μεταβιβάζουμε και το διαβιβάζουμε ως αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι από Δευτέρα Τρίτη, κάποια στιγμή. Ναι. Άρα δηλαδή λέτε ότι μην πιεστούν τόσο πολύ. Όχι, ακούστε, για απόψε το βράδυ, αυτό λέτε. Ακούστε, δεν ήταν κάλεσμα του επιμελητηρίου αυτό. Όχι, ήταν επαφή, το εξηγήσαμε. Ήταν μια επαφή που είχε ο κύριος Θωμάς. Ακριβώς, και το γράφει. Τον... Ο κύριος Μόσχος το γράφει αναλυτικότατα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άρα δεν προβαίνουμε σε μια αγωνία. Για ποιον λόγο το λέω τώρα αυτό. Εμείς απλά πλέον... επειδή σε αυτό που γράφει λέει ότι μέχρι την Κυριακή, ναι, ναι, το βράδυ μετά την επικοινωνία που είχε σωστό με τον Περιφερειάρχη πρέπει να στείλουμε mail στο επιμελητήριο. Ακούστε με και θα σας καλύψω, ναι, με αυτό που θα σας πω τώρα. Εμείς έχουμε σκοπό λοιπόν αυτή τη στιγμή για όλους τους κλάδους και όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί που είναι εκτός. Υπάρχουν, ναι, ερωτήματα. Ναι. Εμείς που παίρνουμε ταμείο ανεργίας, είπαν κάποιοι εργαζόμενοι, μάλιστα, και έχουν δίκιο. Εμείς που δεν παίρνουμε ταμείο ανεργίας, αλλά είμαστε άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι. Οι μακροχρόνια θα πάρουν βοήθεια. Έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο λοιπόν για μας μεταφράζεται ότι στο σύνολο ίσως να μένουν τελικά 100-200 χιλιάδες εργαζόμενοι και άλλες 50-100 χιλιάδες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μην μπερδεύεστε, σε σύνολο αυτή τη στιγμή, αν έχουμε αναπομείνει 700 χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που πάρθηκαν μέχρι την Παρασκευή, γιατί, ναι, προσέξτε, είχαμε μία δέσμη την Τετάρτη, βέβαια, την πρώτη δέσμη, ναι, 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 τη δεύτερη την Πέμπτη και την τρίτη την Παρασκευή. Και ίσως θα έχουμε και από εβδομάδα. Μπράβο. Και η λίστα διευρύνεται, άρα, το υπενθυμίζουμε, τα είπε χθες και εδώ. Με την ανάλυση που έχω κάνει εγώ και με τους ΚΑΦ, ναι, ναι, βλέπω ότι περίπου αφορά τις 450.000 επιχειρήσεις. Ναι. Εσείς τώρα τι λέτε, ότι άλλες 200 που έχουν απομείνει να τις αφήσουν απ' έξω? Αυτό είπαμε και χθες, γιατί εδώ ήταν χθες από τους ΚΑΦ. Πιστεύω ότι θα γίνει καθολικό. Και θα τελειώσουμε με αυτά τα αιτήματα. Όμως, επανέρχομαι. Στο τέλος θα μπουν όλοι. Στο τέλος θα μπουν όλοι. Αυτό, έτσι, είναι αυτό πιστεύω. Ναι. Αυτό πιστεύω. Δεν γίνεται δηλαδή μια ομάδα 1000 επιχειρήσεων, ας πούμε, πανελλαδικά να, ναι, την αφήσει, ναι, απ' έξω. Ναι, ναι. Όπως είπατε όμως, με σύνεση και με λογική. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το πραγματικό. Τι είναι όλο αυτό? Είναι η οικονομική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις? Ναι. Όχι. Αυτό είναι μια στήριξη έτσι ώστε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες εβδομάδες. Που εύχομαι, ναι, έτσι ολόψυχα, ας πούμε, και πρέπει να προσευχόμαστε γι' αυτό, να είναι και λίγες, πάρα πολύ λίγες. Να τελειώνουμε δηλαδή σύντομα. Όσο πιο πολύ αυτό θα παρατείνεται. Αυτό που ακούμε είναι, μας λένε συνήθως η φράση που χρησιμοποιούν όλοι, είναι κρίσιμο το επόμενο δίμηνο. Ναι. Αυτό είναι που χρησιμοποιούμε, το δίμηνο το επόμενο. Ναι. Βέβαια κάθε μέρα που περνάει το δίμηνο πηγαίνει και μια μέρα παραπέρα επίσης. Παραπέρα. Πότε θα τελειώσει αυτό το δίμηνο? Σωστό, δεν μπορεί να το πει κανένας όμως, κύριε Νατσούλη, και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι σαν τις 14 μέρες.
Δεν 14 κανένα... έγιναν 24, στα σχολεία ναι. πάνε για Πάσχα. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Ζούμε κάτι πρωτόγνωρο, έτσι. Ναι. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ οι επιστήμονες, και όχι εμείς, ας πούμε, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, αλλά μεγάλοι επιστήμονες και οι απόψεις τους δίστανται σε πολλά ζητήματα. Είδατε, Φερρυππίν, πώς συμπεριφέρθηκε ένα ολόκληρο κράτος, έτσι, η Αγγλία, ας πούμε, στο ναι. Μεγάλη Βρετανία, ναι. Στις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Τελείωσαν αντισυμβατικά σε σχέση με κάποιους άλλους. Τώρα συμμορφώνεται. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι θα έρθει το καλοκαιράκι και όπως όλοι οι ΙΗ θα ναι, ναι. σταματήσει. Ναι, και βλέπουμε ναι. ότι υπάρχει εξάπλωση στις αφρικανικές χώρες. Που εκεί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αλλά ισχύει τελικά αυτό ή δεν ισχύει. Άρα βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τι θα συμβεί, άρα υπομονή, σύνεση και καθόμαστε στο σπίτι. Μάλιστα. Επανέρχομαι ξανά σε αυτά τα μέτρα. Mm. Τα μέτρα λοιπόν δεν είναι οικονομικά όσον αφορά δηλαδή την κρίση, αυτή που ζούμε και τα λοιπά, που ζούσαμε μάλλον και τα λοιπά. Mm. Αυτά τα μέτρα είναι μέτρα στήριξης αυτή τη στιγμή λοιπόν. Όταν θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, πλέον θα μπούμε σε μια διαφορετική συζήτηση, γιατί πολλοί με ρωτάνε, mm. αλλά συγχαίουν λίγο τα μέτρα αυτά γενικότερα με τα θέματα οικονομίας. Άλλο η συζήτηση της οικονομίας λοιπόν και της πολύ κακής πραγματικά επιχειρηματικής θέσης της Καστοριάς. Μην ξεχνάμε κιόλας, συγγνώμη για τις παρενθέσεις, μην ξεχνάμε κιόλας ότι το προηγούμενο διάστημα πρωτού ξεκινήσει η ιστορία με τον κορονοϊό, στο επιμελητήριο είχαμε ξεκινήσει και μεγάλες συζητήσεις, με υπομνήματα κιόλας, έτσι, και με ήδη ανακοινώσεις, όσον αφορά την τεράστια οικονομική κρίση που έχει η περιφερειακή ανάτα Καστοριάς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν διακόπηκαν δυστυχώς. Λοιπόν, λόγω του κορονοϊού, αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από αυτή την κρίση εννοείται ότι θα είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση. Εμείς λοιπόν πρέπει να δηλώσουμε έτοιμο πόλεμο και το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή θα είναι πανέτοιμο για την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα πραγματικά θα είναι δύσκολη, πιστέψτε με, πολύ πιο δύσκολη, ήδη ήταν δύσκολη, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι όλοι μας με διαφορετικές προσεγγίσεις πλέον. Αυτό πιστεύω εγώ, σε ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν και για τη γούνα και για τον αγροτικό τομέα και για τον τουρισμό. Λοιπόν, με τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις για να δούμε πώς μπορούμε να ανατάξουμε πλέον τον τόπο. Μάλιστα. Πάντοτε όμως, έτσι, πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι η επιδημία. Η επιδημία. Μόνο αυτό σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν, εσείς ξεαγχώνετε τώρα τις επιχειρήσεις για να το κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ξεαγχώνετε τις επιχειρήσεις. Ναι. Δεν είναι τόσο δεσμευτικό απόψε το βράδυ και μετά το χάος και καήκαμε. Ναι. Θα βρείτε τον τρόπο όμως να στείλετε ένα email ώστε το επιμελητήριο να προωθήσει και τα δικά σας αιτήματα. Ουσιαστικά είναι ένα email που να λέτε: είμαι ο Τάδε, έχω την Τάδε επιχείρηση, ανήκω σε αυτόν τον κλάδο. Έτσι. Και πλήττομαι κι εγώ από αυτή την κατάσταση. Α, τόσο απλά πράγματα νομίζω. Έτσι, δεν χρειάζεται έτσι. να γράψουμε μια έκθεση ιδεών. Έτσι, απλά έτσι, πράγματα. Έπειτα να σας πω και για κάτι. Να προωθηθούν αυτά αμέσως μετά από το επιμελητήριο, ώστε να συμπεριληφθεί και το δικό σας επάγγελμα ή κλάδος στη έτσι. Λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων. Έτσι, έτσι. Έπειτα πάλι σας το ξαναλέω, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει και η κυβέρνηση. Εμείς λειτουργούμε επικουρικά αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί πολλοί κόσμος κιόλας με πήρε τηλέφωνο και φαντάστηκε ναι. ότι εμείς έχουμε μία αρμοδιότητα για να βάζουμε κλάδους. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν και η αίσθηση, επαναλαμβάνω, που υπάρχει είναι ακόμη και mail να στείλετε, στο τέλος θα μπουν όλοι. Αυτή ναι, είναι αυτό, η αίσθηση. Αυτό δεν είναι, υπάρχει αυτό είναι μία... έτσι, δεν πάμε, έχω πληροφόρηση. Δεν έχω πληροφόρηση για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές. Αίσθηση. Δεν έχω λέμε. Καμία πληροφόρηση. Αίσθηση. Έχω μία αίσθηση ότι έτσι πως πηγαίνει. Γιατί Τετάρτη. Θα μπουν όλοι. Την ίδια αίσθηση είχαν και οι λογιστές. Την ίδια αίσθηση είχαν. Κύριε Καρδαγλή, την ίδια ακριβώς αίσθηση είχαν και οι λογιστές χθες που μίλησαν εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν. Άρα, λίγο υπομονή. Εμείς παρακολουθούμε τα πάντα. Εννοείται ότι αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις κτλ., βεβαίως μόλις είμαστε στη διάθεση θα ενημερώσουμε τις αρχές ότι ξέρετε, κοιτάξτε αυτό. Συνεννοούμαστε, σας είπα, και με τα κεντρικά μας όργανα. Τα οποία φαντάζεστε ότι αυτή τη στιγμή και επιμελητήρια και ενώσεις και σωματεία κτλ. Συνεχώς βομβαρδίζουν με email ναι. και με προσωπικές επαφές, ας πούμε, τα υπουργεία και όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση. Και τα μέτρα νομίζω ότι θα είναι καθημερινά. Ναι. Το ζητούμενο είναι άλλο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν και θα εξαγγελθούν, να δούμε και τις διαδικασίες πότε θα ξεκινήσουν. Ωραία. Σωστό γι' αυτό, γιατί και αυτή η παράμετρος, μόλις ανοίξουν οι πλατφόρμες, ανοίγουν ναι, 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 ναι. Έχει πολλή διαδικασία ακόμα. Λοιπόν, να δούμε με ποιες διαδικασίες θα γίνουν όλα αυτά. Αυτό νομίζω ότι είναι και πιο, ας το πούμε, ουσιαστικό για την ενημέρωση. Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρατακλήτη, που ήσασταν κυριακάτικα μαζί μας. Να είστε καλά, μένουμε σπίτι όλοι, δεν το ξεχνάμε. Μένουμε σπίτι, μένουμε αντένες. Να το λέμε όλο, ολοκληρωμένο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.